Κυρίε και κύριοι φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Απόψε θα είμαστε τέταρτε στον Α με ένα από τα λαμπρότερα ταλέντα και μυαλά, μουσικά μυαλά τη ελληνική μουσικής και ένα από τα νέα μεγάλα ταλέντα του ελληνικού τραγουδιού. Ο Στέφανο Κορκολή και η Σοφία Μανουσάκη απόψε μαζί στο τέταρτε. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε. πολύ. Τι ωραία που σας έχουμε και τους δύο μαζί. Στέφανε μου, εμείς τα έχουμε ξαναπείτε τα τέτ πριν μερικά χρόνια. Σοφία είναι η πρώτη φορά που τα λέμε τηλεοπτικά. Ο κόσμος της Κύπρου σας έχει αγκαλιάσει και σας έχει απολαύσει σε συναυλίες πρόσφατα και θα σας απολαύσει και Λίαν Συντόμος. 23 και 24 Απριλίου να πω, θα είστε στο Μαρκίδιο Θέατρο στην Πάφο μαζί με τον Γιώργο Χατζινάσια. Ναι είναι μια συναυλία που έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία στην Κύπρο, στη Λευκοσία, στη Λεμεσό, τώρα πάτε και στην Πάφο. Και ενδεχομένως και στη Λάρνακα το καλοκαίρι, ετοιμάζουμε κάτι. Πολύ ε, ωραία. Και θα το ανακοινώσουμε όταν θα είναι... Και θα είναι μαζί μας και ο Δώρος Δημοσταίνος. Ξεκινήσατε να συνεργάζεστε το 2013, να συνεργάζεστε μαζί. Πώς έγινε αυτή η γνωριμία που εξελίχθηκε σε συνεργασία, Στέφανε. Εγώ είχα κατέβει στην Αρχανιά της Κρήτης για μια φιλανθρωπική συναυλία για ανθρώπους που παλεύουν με τον καρκίνο. Mm -hmm. Και στα πλαίσια αυτής της ε, φιλανθρωπικής συναυλής έπρεπε να κάνω κάποια συνεντεύξη σε κάποια τοπικά κανάλια εκεί στο... στα Χανιά. Ε, σε ένα από αυτά λοιπόν ε, ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση έτσι, που κάναμε σε ένα πολύ μικρό στούντιο, πραγματικά πάρα πολύ μικρό στούντιο, ε, όπου για να ανέβει στο στούντιο ήταν κάτι μικρές καλίτσες κυκλικές. Το λέω αυτό γιατί παίζει ρόλο. Κάναμε λοιπόν αυτή την κουβέντα και στο τέλο τη κουβέντα ήταν ζωντανή εκπομπή. Λέω: ότι κρίμα να μην έχει ένα πιάνο εδώ, ώστε να κλείσουμε την συνομιλία μα με μουσική. Δηλαδή μου λέει: Εάν σου βρω πιάνο, ε, θα ξανακάνει μια εκπομπή αφού κάνει τη συναυλία. Κοιτάω εγώ το χώρο, λέω: Το πιάνο με ουρά θα είναι να το κάνω. <laughs> Ένας, μου λέει: Ναι, με ουρά κοιτάω, λέω, αποκλείεται να μπει πιάνο με ουρά σε αυτό το χώρο. Του λέω, εντάξει, θα το κάνουμε. Στον παρουσιαστή τη εκπομπή ναι, τα ναι, ναι, αυτά. Ναι, 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 το έχω ξεχάσει εγώ αυτό το, το σκηνικό, την υπόσχεση, εν περιπτώσει. γίνεται η συναυλία και στο τέλο έρχεται και μου λέει, Λοιπόν, ισχύει η υπόσχεσή σου. Του λέω, Βρεμάνο μου, του λέω, Πε μου τώρα ότι έβαλε πια με ουρά εκεί, να τρελαθώ. Μου λέει, Όχι, μου λέει, αλλά έχουμε μεταφέρει όλο το συνεργείο να κάνουμε στο πολιτιστικό κέντρο Χανίων την κουβέντα. Μία μέρα είχα να ξεκουραστώ. Όπω καταλαβαίνει, δεν πήγα και πολύ ευδιάθετο σε αυτή τη συνέντευξη, αλλά πρέπει να κρατήσω τον λόγο μου. Πηγαίνοντα λοιπόν εκεί, μου λέει ο Μάνο Σουπυρδάκη, ε, άλλη μια μερα ειχα να ξεκουραστω οπω καταλαβαινει δεν πηγα και πολυ ευδιαθετο σε αυτη τη συνεντευξη αρα πρεπει να κρατησω τον λογο μου πηγαινοντα λοιπον εκει μου λεει ο μανο ε αλλη μια χαρη του, λέω: Μάνο μου, το πολύ το έργο, γιατί. Του λέω ήδη. Μου λέει, όχι, μου λέει, απλά έχουμε μια καταπληκτική φωνή εδώ στην Κρήτη. Εμεί θεωρούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει μια φοβερή φωνή. Θα θέλω να την ακούσει, του λέω και θα ξανά κάτι. Γενικά στι ακροάσει δεν είμαι ο πιο εύκολο άνθρωπο του κόσμου. Εγώ αυτό που θα ακούσω θα πω, βεβαίω να την ακούσω, αλλά ε, αν είναι σκληρό θα είναι σκληρό. Αν είναι καλό θα είναι καλό, αν είναι κακό θα είναι κακό δηλαδή. Γιατί ξέρει, δεν μ' αρέσει ουσιαστικά επειδή πολλέ φορέ μου έχει τύχει να κάνω ακροάσει σε νέου ανθρώπου. Δεν είμαι από του ανθρώπου που θέλω να του χαϊδέψω τα αυτιά, γιατί ξέρει μετά είναι μεγάλη ευθύνη. Για να ακολουθήσουν έναν δρόμο που νομίζουν ότι έχουν κάτι και ειδικά αν έχουν και την επιβεβαίωση από έναν συμφέτη, και μετά να πάνε αλλού. Η Σοφία, η οποία καλύτερα να στα πει εκείνη, δεν έχει ιδέα. Εγώ υγεύει. από τη δική μου μεριά ε, μου είπε ο συνεργάτη και ο φίλο μου, ο Γιάννη Ωγιαννάκη. Άλλο είναι ο Γιάννη Ο, ναι. ο οποίο είχε συνεννοηθεί με τον Μάναντο πυρηδάκι, αν έχω χρόνο να πάω να ακούσω τον Στέφανο Κορκολί που θα έδινε μία συνέντευξη. Έτσι πήγα στο θέατρο με τον πατέρα μου mm. και ε, ε, μου λένε στο τέλο. Σήκω να σε ακούσει ο Στέφανο ο Κορκολής. Λέω, μα δεν, δεν γνώριζα κάτι, δεν έχω προετοιμαστεί γι' αυτό. Πήγα πολύ αγχωμένη στο πιάνο, μου λέει ποιο τραγούδι θα μου πει. Λέω, Το εν λευκό. Και μου λέει, Το δεν είσαι εδώ, το γνωρίζει. Και λέω, Ναι, βεβαίω, με μεγάλη χαρά τη γαλάνη. Και μου λέει, του Παρασκευά Καρασούλη του Στέφανο Κορκολή, που έχει ερμηνεύσει μονάδικα η Δήμητρα Γαλάνη. Βέβαια, ξέρεις, η Σοφία τα λέγαμε Εγώ τα, δεν τα είπα χαμογελαστά. Ναι. Εγώ τα είπα πάρα πολύ. Πήρα μεγάλη εσωμάτωση. <χεστή> <τρομάρα, σέχει> το δένει εδώ τη Γαλάνη. Το δένει εδώ τη Γαλάνη. <σέχει> <σέχει> ναι. Ναι. ναι, και βέβαια είπα εγώ του Παρασκευά του Στέφανο που έχει ερμηνεύσει μοναδικά η Δήμητρα Γαλάνη. Και ξεκινάω να παίζω το πιάνο. Εγώ λοιπόν το κομμάτι από τον τόνο, το μουσικό τόνο που το λέει η Δήμητρα. καταλαβαίνεις, καταλαβαίνει ότι έχει αυτέ τι τεράστιε νότε, ειδικά στι χαμηλέ περιοχέ, και ακούω μία φωνή να βγαίνει από ένα κοριτσάκι τόσο. Αλλά δεν είναι δυνατόν να έχω αυτόν τον όγκο φωνή και ενθουσιάζομαι. Ε, Επίση, διέκρινα ένα βιμπράτο το οποίο ήταν τέλειο. Και αμέσω λοιπόν, ε, γνωρί, ήταν και ο πατέρα τη Σοφία, λέω: Κοιτάξτε, λέω, η κόρη σα έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Αν έχει τα μυαλά τη εκεί που όπως πρέπει να τα έχει. Αν είναι προεισγειωμένη και, και έχει γερό στο ναι, μάχη. και έχει γερό στο μάχη, ε, θα κάνει σπουδαία πράγματα. Εκεί τελείωσε επέστρεψα στην Αθήνα πριν φύγω πάλι για το εξωτερικό γιατί ήταν τότε μια περίοδος που έκανα πάρα πολλά πράγματα από τα έξω ε, στο μεταξύ όμως είχα ζητήσει το τηλέφωνο του συνεργάτη της του Γιαννακάκη, του Γιάννη α, και του έστειλα ένα μήνυμα και του λέω σε παρακαλώ στήλε μου ό,τι υλικό έχετε ας είναι και ραζιτεχνικό, δεν ήθελα κάτι επαγγελματικό mm. γιατί εγώ ήθελα τη δική μου την ας πούμε αίσθηση να την... Ε, δοκιμάσω και σε κάποιους ανθρώπους έτσι πήγα στο σπανό, πήγα στο μίμη, τον μπλέσα να ακούσουν. Και πραγματικά ο ίδιος ενθουσιασμός που με κατέκλυσε, κατέκλυσε και αυτούς τους τόσο σπουδαίους σημαντικούς συνθέτες. Άρα λέω, ωραία. Βέβαια, εγώ από τη δική μου μεριά νόμιζα ότι όλα αυτά υπόθηκαν εκείνη τη μέρα στην ακρόαση από ευγένεια δεν πίστεψα ότι θα ετοιμάσει στη συνέχεια ο Στέφανος κάποια τραγούδια για μένα μαζί με την αγαπημένη Ρεβέκα Ρώση, τη Στιχουργό. Ε, πήρα πήρε τηλέφωνο τη Ρεβέκα και τη λέω: Να σου εδώ έχουμε μια περίπτωση. Σε έβαλα να ακούσει επίση. Μου λέει: Πόπο μου λέει, είναι πάρα πολύ δυνατή η φωνή αυτή. Γράψαμε λοιπόν κάποια τραγούδια και είπα στη Σοφία να ανέβει στην Αθήνα να κάνουμε ηχογράφηση πια ε, σε ένα στούντιο. Τα ηχογραφήσαμε, τα εκδώσαμε. Μετά, όμως, θεώρησα και έχοντα κάνει και εγώ την γνωριμιά μου τη μεγάλη με το Μίκη Θοδωράκη, ε, θεώρησα ότι η φωνή θα μπορούσε να πάει προς τα εκεί. Και κάναμε τότε τον πρώτο μας δίσκο, α, χωρίς να το ξέρω ακόμα, δοκιμαστικό σε τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη. Ε, μόνο για πιάνο και φωνή. Πήγαμε, δηλαδή, σε ένα στούντιο, ε, γράψαμε ε, μια ανθολογία από τα πιο... Γνωστά του, τα οποία τα είχα πειράξει ενώ τα είχα πειράξει με το πιάνο και τη φωνή. Αναγκαστικά τα κομμάτια είχαν πάρει μια άλλη μορφή. Και τα πήγα στο Μήκη, ο οποίο ενθουσιάστηκε. Και από τότε η Σοφία έγινε μία από τι αγαπημένε του ερμηνεύτριε. Πολύ σημαντικό. Να σκεφτείς ότι στα 19 τη, στα 20 τη, εκεί περίπου, στο Ηρόδιο, ένα ολόκληρο πρόγραμμα Θεοδωράκη με τη Σοφία και γκέστ τη Μαρία Φαραντούρη. Δηλαδή, αν κάποιο κάτσει και το συνειδητοποιήσει αυτό με μεγάλη ορχήστρα, με το Μίκη να είναι ακριβώ από κάτω. Δηλαδή, ήταν πολύ, πολύ, σημαντικό. Η Σοφία νομίζω ότι δεν το είχε πολύ συνειδητοποιήσει όλο αυτό. Είχα πάρα, πάρα <laughs> πολύ άγχο, αλλά η στιγμή, δηλαδή το ότι ήταν εκεί ο συνθέτη. Είχα τη Μαρία Φαραουντούρη που αγαπώ και θαυμάζω απεριόριστα επί σκηνή, να ερμηνεύουμε, να κάνουμε ντουέτο. Το Στέφανο στο πιάνο, μια τεράστια ορχήστρα. Ήταν μαγεία. Και αυτό Πόσο καιρό μετά από την πρώτη σα συνάντηση στην Κρήτη, δύο χρόνια. Ε, ναι. περίπου, νεκτός, ε, ναι, δύο χρόνια. Πέρι, περίπου δύο χρόνια. Άρα, όταν πρώτο συναντηθήκατε στην Κρήτη, ήσουν 17-18 χρονών. 17, Τι ήξερε από Κορκολί, Σοφία. Ε, εγώ δεν γνώριζα τα τραγούδια του. Γνώριζα ναι. πάρα πολύ τα ορχιστρικά του. Από αυτά που είχε γράψει σε mm -hmm. όπω το Sensitivity και άλλα θέματα, πιο κλασικά. Αργότερα με τη συνεργασία μα έμαθα και τα υπόλοιπα και το υπόλοιπο ρεπερτόριο. Γιατί όταν ο Στέφανο, δεν ξέρω αν το ξέρει, αν το, το έχει δει σε ντοκιμαντέρ στο History Channel, στο National Geographic. <laughs> στο National Geographic. <laughs> ε, όταν ο Στέφανο ήταν ε, pop star, pop είδωλο, εσύ ήσουν αγέννητη. Ναι, λογικά. ήμουν αγέννητη. Δεν γνώριζα καθόλου αυτή την πορεία. 94-95 και και λοιπά, Με δίσκου με τρομερέ πωλήσει, συναυλίε στο στάδιο Ειρήνη και Φιλία. Ε, θαυμάστριες ε, να ουρλιάζουν Υπάρχουν ακόμα αυτές οι θαυμάστριες Οι κορκολίτσες ναι. Πάρα ε, πολλές Έχουν μεγαλώσει λίγο <laughs> ναι. Λοιπόν ε... Αλλά η αγάπη παραμένει ιδιαίτερη ίδια ε, και έτσι Αυτό είναι και συγκινητικό ναι. ε, Που έρχονται και δεν έρχονται Έρχονται και με τα παιδιά τους τα οποία παιδιά τους έχουν μοιηθεί κατά κάποιο τρόπο και στις μουσικές μου και για μένα πάρα πολύ συγκινητικό. Αυτό όπως επίσης συγκινητικό είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μου λένε «Ξεκίνησα το πιάνο εξαιτίας σου». Αυτό για μένα, αν θέλεις, είναι το, το πιο μεγάλο δώρο που μπορεί ε, ένας άνθρωπος να μου πει και να μου χαρίσει. Έλεγα λοιπόν στο μάθημα ιστορίας mm -hmm. ότι υπήρξε αυτή η εποχή του Στεφανού Κορκολή. Εσύ πήγες μετά να τη... Μελετήσεις να δηλαδή τη μάθεις όταν γνωριστήκατε. Βεβαίως, ε, βεβαίως. Yeah. Έμαθα, έκατσα και μελέτησα τι ακριβώς είναι ο Στέφανος Κορκολής και πραγματικά νιώθω τεράστια ευλογία που συνεργάζομαι με έναν διεθνούς φήμη συνθέτη και πιανίστα γιατί κάνει και καριέρα στο εξωτερικό με τα κλασικά του, με τα τραγούδια που έχει δώσει σε άλλους τραγουδιστές ή τραγουδίστριες. Είναι τεράστια ευθύνη να βρίσκομαι δίπλα του, γιατί έχει πάρα πολλές μουσικές γνώσεις, έχει πάρα πολλή εμπειρία, γιατί είναι στο χώρο και σαν συνθέτης και σαν πιανίστας, αλλά και σαν τραγουδοποιό. Ε, τραγουδοποιός. Έλα να, να, μιλάμε σαν να μην είναι εδώ. Ναι, ο Κορκολής είναι ένα μοναδικό φαινόμενο, <laughs> με την έννοια ότι... Είναι μια ολόκληρη ορχήστρα ο Στέφανος. Ναι, είναι μια ιδιοφυΐα μουσική. Ακριβώς. Είχε, τότε που έκανε την καριέρα του τραγουδιστή, είχε pop εμφάνιση, δηλαδή κούκλος, ξανθός, ε, τα μάτια του αυτά και τα λοιπά ε, και είχε σπουδάσει με ιδιοφυΐες της μουσικής. Αυτό νομίζω παγκόσμια δεν το βρίσκεις. Όχι. καταλάβαινε το χάρισμά σου και ε, τ, την μοναδικότητά σου. Αν ήμουν ο σκηνοθέτης μιας αυτοβιογραφικής σου ταινίας θα ξεκινούσα με μια σκηνή που έχει γίνει η οποία είναι εντελώς Hollywood, δηλαδή... Τεσσάρων χρονών. Άκου και εσύ, Σοφία να μαθαίνει. Τεσσάρων <χι> χρονών. <συντήριξη> Πα με τον πατέρα σου σινεμά να δείτε τι ομπρέλε του. Χεβούργου. Ε, ε, Ακριβώ. Ε, και επιστρέφει σπίτι, κάθεσαι στο πιάνο και, και παίζει όλη τη μουσική τη ταινία χωρί να, να έχει κάνει ούτε ένα μάθημα πιάνου. Τίποτα. Και χωρί καν να έχω πάει να κουμπίσω το πιάνο. Δηλαδή, όπω πάντα τα παιδάκια, όταν υπάρχει ένα πιάνο στο σπίτι, πάνε τα παιδάκια και παίζουν, ας πούμε. Ποτέ δεν είχα πάει. Και μάλιστα. Αυτό είναι θαύμα όμω. Δεν ξέρω τι είναι. Πρώτα απ' όλα γεννήθηκα, ήμουν από τυχερά παιδιά, γεννήθηκα σε ένα σπίτι το οποίο είχε πιάνο. Γιατί δεν θα μπορούσε να έχω κάτι σε πιάνο, έτσι, αν δεν υπήρχε πιάνο. Σε ένα σπίτι που ακούγανε πάρα πολύ ωραία μουσική. Ε, όλα αυτά λειτουργήσαν ενδεχομένω και εγώ κάθισα και έπαιξα. Και έπαιξα μάλιστα και παραλλαγέ σε αυτό που άκουσα, δηλαδή δη, το έπαιξα αυτούσιο, μετά άρχισα να το πειράζω, άρχισα να κάνω κάτι στα δικά μου και τέτοια. Αλλά για μένα δεν είναι τόσο, αν θέλεις, ε, η σοβαρότητα στο να, να συμβεί ε, στο DNA ή δεν ξέρω τι άλλο να πω, ότι γεννιέται ένα θαύμα, είναι η διαχείριση από του γονείς. Εκεί είναι το σοβαρό κομμάτι. Διότι ε, πολλά παιδιά θαύματα ε, μείνανε παιδιά Θαύματα και γίνανε παιδιά τραύματα. Διότι δεν ζήσαν την παιδική του ηλικία. Εμένα δεν μου στέσαν ποτέ το παιχνίδι οι γονεί μου. Δηλαδή δεν μου είπανε ποτέ δεν θα πα να παίξει ποδόσφαιρο με του φίλου σου κάτω στο δρόμο, ε, μη χτυπήσει το χέρι σου. Δεν βίωσα δηλαδή την απαγόρευση του παιχνιδιού. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι γνωρίζω περιπτώσει παιδιών ε, αντίστοιχων τα οποία στερήθηκαν το παιχνίδι και κάποια στιγμή συχάθηκαν τη μουσική. Περίγραψε μου όμω λίγο την πρώτη αντίδραση του πατέρα και τη μητέρα σου όταν σε είδα να κάθεσαι στο πιάνο Κοιτάξει, και να παίζει. Δεν μπορώ να τη θυμηθώ. Να. Απλά υποθέτω ότι ήταν μια μεγάλη έκπληξη και ένα μεγάλο προβληματισμό. Δηλαδή, τι κάνουμε με αυτό. Την άλλη μέρα, αυτό που θυμάμαι είναι ότι με πήγανε στι αίμνηστε Μαρίκα Παπαϊωάννου και Μαρία Χερογιώργου, δύο συγκρονιστικέ ολί Ελληνίδε. Που το πρώτο πράγμα που είπαν αυτέ οι δύο γυναίκε ήταν. Μην εγκλωβίστε σε ένα οδιακό περιβάλλον αυτό το παιδί. Σοφία, εσύ λοιπόν σε τι σπίτι μεγάλωσες, πες μας λίγο. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα Χανιά της Κρήτης, σε μια πολύ τεκνή οικογένεια, φτωχική οικογένεια. Πόσοι είστε δηλαδή, πόσα αδέρφια. Πέντε αδέρφια. Και εσύ είσαι η... Είμαι η τελευταία, η πέμπτη. Μάλιστα. Ε, οι γονείς μου δεν έχουν μουσικές ε, γνώσεις. Ε, αλλά τους άρεσε πάρα πολύ να ακούνε μουσική με αποτέλεσμα να μάθω πάρα πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής είτε φοδωράκι Χατζηδάκη που ακούγαμε όλοι στο σπίτι ξαρχάκο χατζινάσιο αλλά και ξένα συγκροτήματα ε, αμερικάνικα ή εγγλέζικα και όλα αυτά με βοήθησαν να έχω μουσικές επιρροές και να με βοηθήσουν ακόμα και στις ε, σημερινές μου επιλογές ε, Νομίζω πω είχα δίπλα μου τον καλύτερο δάσκαλο, τον Στεφανό Κορκολί. Εννοείται, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, τι έκανε, πήγαινε στο δύο, τραγουδάκι στο σχολείο. Ναι, ναι, βεβαίω. Ε, τραγουδούσα στο σπίτι. Mm. Βέβαια, όλοι πιστεύανε ότι θα γίνω τραγουδίστρια. Αλλά εγώ έλεγα: Όχι, δεν θα γίνω τραγουδίστρια. Θέλω να κάνω κάτι άλλο. Ήθελα να ασχοληθώ με τα παιδιά. Ε, αλλά η ζωή μου τα έφερε τελείω διαφορετικά. Στην πορεία μου λέγανε και στο σχολείο, Σοφία, έλα να μα τραγουδήσει τι μουσικέ μα εκδηλώσει. Ερχόταν το ένα μετά το άλλο. Και λέω, Μήπω να πάω σε ένα οδείο, να, να, εξελίξω και να καταλάβω τι είναι αυτό που βγαίνει αβίαστα από μέσα μου. Να γίνω ίσω λίγο καλύτερη, να μάθω να το διαβάζω, γιατί έμαθα να διαβάζω και Έτσι πήγα στο οδείο. Έκανα μαθήματα φωνητικής με την δασκάλα φωνητικής Δέσποινα Δρακάκη. Και μετά από δύο-τρία χρόνια έγινε αυτή η τυχαία συνάντηση. όμω. Εγώ θα το πω αυτό γιατί εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι όλα αυτά που ο διοικητής οδύνα, έγιναν, έγιναν πάνω στην μεγάλη κρίση. Ακριβώς. Και όταν οι γονείς της... Πήρα, δεν... πρωτοβουλία, πήρα πρωτοβουλία να πάω στο οδείο χωρίς να το πω στους γονείς μου. Δηλαδή τους ξάφνιασα. Τους είπα απλά θέλω να πάω στο οδείο. Τόσο πολύ το ήθελα. Ε, μου είπαν οι γονείς μου ότι... «Περνάμε ζόρικα οικονομικά, αλλά θα σε βοηθήσουμε». Τη δεύτερη χρονιά ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και μου είπε ο πατέρα μου «Δεν γίνεται να σε βοηθήσουμε άλλο». Λέω «Δεν πειράζει, θα πάω να βρω δουλειά». Και έτσι ξεκίνησα να δίνω φυλάδια στον δρόμο, είτε δουλεύοντας με τον μπαμπά μου, ή να, να βοηθάω τη μαμά μου να καθαρίζουμε σκάλε, είτε σε ένα Λούνα Πάρκ. Ε, ό,τι μπορούσα να βρω για να μαζέψω αυτά τα χρήματα να κάνω τις σπουδέ μου. Ο μπαμπάς σου τι κάνει, με τι ασχολείται. Είναι ηλεκτροσυγκολητής. Και η μαμά. Η μαμά καθαρίζει δημόσιου χώρου. Α, γι' αυτό είπε πήγαινε και ναι, με τη και μαμά και τα λοιπά. Ναι, ναι δεν σκέφτηκε ποτέ πριν ακόμα γνωρίσει τον Στέφανο. Ε, ήταν μεν οι χρόνια τη κρίση, αλλά ανθούσαν και τα talent shows στην τηλεόραση. Δεν σκέφτηκε ποτέ το σύντομο δρόμο να κόψει δρόμο που λέμε και να πα σε ένα voice, σε ένα ex factor κτλ. Ποτέ, ποτέ δεν το σκέφτηκα γιατί μου φαινόταν τόσο ψυχοφθόρο. Δηλαδή το έβλεπα μένα από το σαλόνι, από το σπίτι μου, αλλά ήταν πολύ τρομακτικό για εκείνο τα παιδιά να βρίσκονται στα φώτα τη διασημότητα για δύο-τρει μήνε και μετά ξαφνικά εξαφανιζόντουσαν. Ήταν πολύ ψυχοφθόρο και δεν θέλησα να πάω σε ένα talent show. Και εκείνη τη μέρα που γνώρισε τον Στέφανο. Σε παίρνει τηλέφωνο λοιπόν ο συνεργάτη ναι. σου και σου λέει: Τι σου είπε, Έλα στο τάδε Ναι, μου είπε: Αν έχει χρόνο, έλα να ακούσει τον Στέφανο Κορκολί που είναι στο θέατρο και δίνει μια συνέντευξη. Και είπε στον μπαμπά σου πάμε μαζί. Έτυχε εκείνη τη μέρα να δίνω εξετάσει στο 2 για να περάσω στην επόμενη τάξη και ήταν ακριβώ απέναντι και πήγαμε μαζί. Ναι. μαζί με τον πατέρα μου στο θέατρο. Και δεν είχε ιδέα ότι θα έκανε, α πούμε, ακρόαση. Τίποτα, καμία Μα σχέση. Αυτό ήταν το, το, το αστείο τη υπόθεση, διότι εμένα μου είχε πει, όπω σου είπα και στην αρχή, ότι να ακούσω μία φωνή. Όταν τελείωσε η συνέντευξη, επειδή αυτή η συνέντευξη, όπω καταλαβαίνει, έγινε σε ένα εξωτερικό χώρο με χίλια προβλήματα. Αντιμετωπίζανε, δεν δούλευε μία κάμερα, δεν δούλευε η άλλη κάμερα, δεν είχαν καλό ήχο και, και όλα αυτά τα σχετικά. Με αποτέλεσμα να γίνει μπενχούρη η συνέντευξη, δηλαδή να τραβήξει. Ατελείωτε ώρε. Και κάποια στιγμή, ε, όταν τελείωσε πια, ε, αρχίσαν να μαζεύουν οι άνθρωποι. Και εγώ ήμουν αυτό που και λέω, Καλά, δεν μου είπατε να ακούσω ε, μία φωνή. Ναι. Και έτσι έγινε όλη η ιστορία. Και εντάξει, ξέρει τι γίνεται όμω, πόσο σημαντικό είναι που βλέπει ένα νέο άνθρωπο που δεν το βάζει κάτω για αυτό που αγαπάει που πήγε και δούλεψε παράλληλα με το σχολείο τη, να υποθέσω, παράλληλα με όλα τη, για να κάνει τον ήρωα τη, για να μάθει μάλλον να, να διαχειρίζεται αυτό τη το ταλέντο. Και όλα αυτά παίζουν ρόλο, Τάσο, γιατί η οριμότητα τη φωνή δεν προκύπτει μόνο από τι φωνητικές χορδέ, προκύπτει από τα βιώματα, προκύπτει από την αλήθεια, προκύπτει από το να μην έχεις, ας πούμε, κόμπλεξ να πεις ότι πέρασα δύσκολα ή οτιδήποτε. Και από την αντίσταση στο εύκολο. Επίσης, αυτό που... επίσης που το οποίο το, το διακρίνω και, κατα... και σε όλη αυτή την πορεία που συνεργάζομαι με τη Σοφία, το διακρίνω σε κάθε, της, σε κάθε συναυλία που κάνουμε. Δηλαδή, βλέπω πόσο μελετάει πράγματα που έχει χιλιοπεί και όμως θα τα εξελίξει, θα τα μελετήσει παραπάνω ε, δηλαδή, κάποιε φορέ τη λέω και εγώ, επειδή ξέρει στο διπλανό καμαρίνι, τη λέω σταμάτα να κάνει ζέσταμα, γιατί είναι σαν να κάνει μια ολόκληρη συναυλία πριν πα να κάνει τη συναυλία. Τίποτα. Εκεί, δηλαδή, είναι τρομερά επαγγελματία ε, και χαίρομαι και πάρα πολύ που, που έχουν ε, πέρα από το Μίκη τον Θοδωράκι, όπω είπα, ή τον Μίμη τον Μπλέσα, ή τον Γιάννη τον Σπανό, ή τον Γιώργο τον Χατζινάζη, ο οποίο είπε τα απίστευτα λόγια στι συναυλίε τώρα τι πρόσφατε που δώσαμε στο νησί. Ε, για τη Σοφία, μπροστά στον κόσμο, είπε ότι εδώ είναι. Η επόμενη. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, όταν βλέπεις μόνο όλους αυτές τις προσωπικότητες, τις τόσο ισχυρέ να μιλάνε έτσι, αλλά και συναδέλφους, συναδέλφους δηλαδή που τραγουδάνε η Άλκη Πρωτοψάλτη, η οποία είναι μια γυναίκα που δεν χαρίζεται εύκολα, έτσι, δεν θα πει ποτέ να... δεν θα χαϊδεύσει ποτέ τα Έχει πει υπέροχα λόγια στη Σοφία που την κάλεσε στη σκηνή να πει σε μια βραδιά που κάναμε με την Άλκη ε, μελοποιημένη ποιήση για πιάνο και φωνή, προσκάλεσε τη Σοφία και είπε τα δικά μου τα του καβάφη που έχω μελοποιήσει. Ε, και το τι είπε η, Άλκη στην προστάση σε κόσμο. Γιατί ξέρει, δεν τα το στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο λέμε πολλά. Μα πούμε τι καλή που είσαι, τι καλός που είσαι και όλα αυτά έτσι. Μπροστά σε κόσμο. Η ομορφιά τη είναι ευχή και κατάρα. Αν ρωτάς εμένα, εγώ θεωρώ το γεγονό ότι είναι μια πολύ ευπαρουσίαστη κοπέλα mm -hmm. ε, σαφώ και παίζει ρόλο γιατί, όταν είσαι στη σκηνή, σκηνικά πρέπει να δείχνει όμορφα χωρί να είναι απαραίτητο. Γιατί έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που δεν είχαν φυσική ομορφιά, αλλά με τη φωνάρα του ή με την ταλεντάρα του στο πιάνο ή οτιδήποτε έλαμψαν. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο στοιχείο. Είναι ένα συν, όταν προπάρχουν όμω τα υπόλοιπα καλά. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που κερδίζει η Σοφία έτσι, ομω τα υπολοιπα καλα αλλα θεωρω αυτο που κερδιζει η αλήθεια τη και το χαμογελό τη. Δηλαδή ο τρόπος που χαίρεται όταν τραγουδάει Αυτό που σου μεταδίδει, νομίζω ότι εκεί το κερδίζει. Είναι και λίγο υποσυνείδητο όλο αυτό που κάνεις με τη Σοφία. Δηλαδή, ε, ήσουν μεν παιδί θαύμα, ήσουν χρόνια στο Παρίσι και σε φέρνει η γαλάνη εδώ, σε εμπιστεύεται, σου δίνει βήμα ως ένα καινούριο παιδί. Η Μαρία Δημητριάδη ήταν η πρώτη. Α, πρώτα η Μαρία Δημητριάδη. Πρώτα Δημη... ήταν η Μαρία η έμνηση. Αν η Γαλάνη σε εντόπισε πρώτη. Όχι, η Μαρία Δημητριάδη ναι. ε, μαζί με τον Παρασκευά τον Καρασούλο. ήμασταν mm -hmm. τότε πολλοί νέοι άνθρωποι, πολύ νέα παιδιά και μας εμπιστεύτηκε να τους κάνουμε ένα ολόκληρο δίσκο και μετά ήταν η Δήμητρα επίσης που μας εμπιστεύτηκε και μας στήριξε και μας στηρίζει και όπως στηρίζει και όλους τους νέους ανθρώπους. Αυτό θέλεις να ανταποδώσει κι εσύ τώρα. Όχι, δεν το είδα ανταποδοτικά τι το κάνω αυτό. Είδα εκεί που αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, εγώ εντόπισα έτυχε να εντοπίσω ε, κάτι που αξίζει τον κόπο και το οποίο εμένα αυτή τη στιγμή με κάνει και νιώθω περήφανο. Όταν σου είπα πριν ότι πηγαίνω σε συναυλίες πια που κάνει η Σοφία Σόλο συναυλίες, χωρίς εμένα δηλαδή επί σκηνής, και βλέπω τον κόσμο πώς αντιδρά, πώς την αγκαλιάζει, πώς την αποδέχεται και πάση περιπτώσει που έχει αυτό το διαφορετικό α, από το εύκολο και το γρήγορο και το αυτό που πολύ σωστά που είπες να γίνει η παρακαμψούλα. Σοφία, όταν α, μελέτησες το έργο του Στεφανού, ε, τα τραγούδια τη, της pop εποχής και τα λοιπά, ποια θα έλεγες ότι είναι τα αγαπημένα σου, ποια θα τραγουδάγες εσύ ας πούμε. Μ' αρέσει, ένα από τα αγαπημένα μου είναι το Ξαφνικά, ναι. ε, η Πέντε Άνεμοι σίγουρα, το Γιατί Χωρίς Εσένα και πάρα πολλά άλλα ναι. που θα ήθελα να ερμηνεύσω αλλά δεν μπορώ διότι είναι ο ίδιος ο ερμηνευτή επί σκηνής. Το η Πέντε Άνεμοι ήμουν ένα σκάσο, τώρα άσχετο αυτό, λέω, αν η ΕΡΤ έστελνε αυτή την τραγουδάρα, ήταν 91 το πέντε Ανέμι. Το 91 ήτανε... προς Εκεί. και ήταν γραμμένο στο έχω αυτό, την ξέρεις την ιστορία. Για τη Μούσχορη. Ναι, βέβαια. Για πες και θα σου πω μετά τι έλεγα εγώ. Όχι, απλά ήταν εμένα, με είχαν πάρει τηλέφωνο, μόλις είχα γυρίσει από το Παρίσι. Με πήραν τηλέφωνο από την εταιρεία, τότε λεγόταν Polygram. Ε, να γράψω για τη Μόσχολη και μου έκανε και εντύπωση. Λέω παιδιά, στο Παρίσι ήμουνα. Δηλαδή. <laughs> 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 και έμενε έπαινε να δίπλα. Ναι, που ναι, ναι, που λέει ο λόγο, α πούμε. Ναι. Ναι. Και... Στη Μόσχολη. Η μουσχολή, έμενε Παρίσι τότε. Έμενε ναι. Παρίσι, βέβαια. Και με μεγάλο ενθουσιασμό, εγώ άρχισα να γράφω μελωδίε. Δεν είχα στίχο ακόμα. Ε, γιατί και αυτοί οι μελωδίε μου ζητήσαν. Ε, γράφω λοιπόν μέσα στι μελωδίε αυτέ ήταν και η μελωδία των Πέντε Ανέμων. Ε, πήγα την κασέτα, Περίμενα γύρω στου τρει μήνε, δεν έλαβα ποτέ απάντηση από την εταιρεία που μου είχε πει, που μου είχε ζητήσει να κάνω αυτή τη δουλειά. Και του παίρνω τηλέφωνο, ντρεπόμουν και όλα, να σου πω, ε, Δηλαδή, και λέω χιλιά, συγγνώμη, λέω, μου, μου είχατε πει να σα στείλω κάτι κομμάτια για την κυρία Μόσκου κτλ. Ούτε το θυμόντουσα. Και τρώω μία, συγγνώμη για την έκφραση, πόρτα, τύπου Ναι, α ναι, τα άκουσε, ε, δεν τι κάνανε. Πόπο. Και πικράθηκα γιατί λέω δεν είναι δυνατόν. Γιατί το είχα φανταστεί τόσο πολύ ειδικά αυτή τη μελωδία με τη φωνή τη Νάνα. Σκέψω όμω ότι μετά από πολλά χρόνια που ήρθε και ήρθε στο σπίτι μου, κάθισε δίπλα μου στο πιάνο μου για να τη γράψω τραγούδια και τη είπα την ιστορία, όταν τη έβαλα του πεντανέμου, πετάχτηκε και είπε: αυτό το τραγούδι είναι για μένα. Σλο αργήσαμε, Νάνα μου. Πολλά χρόνια αργήσαμε. Και τελικά τι είχε αποδειχθεί, ότι ποτέ δεν είχε λάβει, διότι με γνώριζε εντωμεταξύ από το Παρίσι ως κλασικό πιανίστα, αυτό μου είπε η γυναίκα, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει κάτι από εσένα και να μην το ακούσω. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν εκεί έγινε αυτό το τραγούδι. Ήταν το... Με ήταν... την Κωνσταντίνα. Ήταν το τυχερό τη Κωνσταντίνα το τραγούδι. Ναι. Κοίταξε, ήταν και για μένα, γιατί η Κωνσταντίνα είναι μια τραγουδίστρια με μια συγκλονιστική φωνή. Έτσι, είναι μια συγκινητική φωνή η Κωνσταντίνα, ένα υπέροχο παιδί, παιδί είναι ακόμα, ε, και εγώ νιώθω πολύ χαρούμενος που μοιράστηκα αυτό το τραγούδι μαζί της. Εγώ λοιπόν στο εφηβικό μου μυαλό έλεγα, γιατί αυτό το τραγούδι δεν το στείλανε η Eurovision να κερδίσει το διαγωνισμό η Ελλάδα. Ίσως γιατί δεν ήθελα εγώ. Γιατί. Γιατί ήθελα να σου πω κάτι. Ε, με την Eurovision ποτέ είχα, είχα και προτάσεις να γράψω τραγούδια. Λογικό. Ναι, δε, δεν, δεν ξέρω αυτός ο θεσμός ε, τον οποίο τον σέβομαι. Δηλαδή τον σέβομαι υπό την έννοια, σέβομαι τους ανθρώπους που, που τον αγαπάνε, που, τα Eurofans που λένε και όλα αυτά. Το σέβομαι 100%. Εμένα κάπως δεν μου πάει. Ναι, αλλά αν πήγαινε με του Πέντε Άνεμου και την Κωνσταντίνα και τα λοιπά, τόσο ωραίο τραγούδι και που σου κάνει η Ελλάδα. Είναι έτσι, σαν έχει, ένα, είναι ένα αεράκι τη Ελλάδα. Εγώ, εγώ α πούμε, ότι να σκεφτώ αυτό, θα σκεφτώ με να τι καλά πηχεί να το είχε πει τότε η Μούσχουρη ναι. Ε, εκεί θα ήταν ακόμα με μεγαλύτερη επιτυχία, όπω καταλαβαίνει, γιατί ναι. η Νάνα είναι διαπλανητική. Παγκόσμια. Δεν είναι παγκόσμια. Δεν είναι η η Μούσχουρη έχει πάει Eurovision, ο Χούλιερ έχει πάει Eurovision, και, η ΑΜΠΑ, ναι. η Σελίντια. Ήταν μια άλλη εποχή τη Eurovision όμω όπου βγήκανε και πολύ σπουδαία ονόματα. Δηλαδή και η Σελήν να βγήκε. Και Εσύ η αν Άμπα πήγαινε και... στο 91, θα σου τρία χρόνια μετά τη Σελήν Ναι. Ε, εντάξει, τότε η Eurovision, να σου πω κάτι, υπήρχε και ζωντανή. Αν θυμάσαι, υπήρχε ναι, συμφωνική ναι. ορχήστρα. Κόμικα. Βγαίνει ο Μαέστρο. Είχε ναι. μια άλλη έγκλη μια άλλη Γιατί όταν έγινε, έκανε ο Γιώργο ο το, 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 τρομερά ευρηματικό λόγο τη γλώσσα τότε που ήταν το μεγάλο μα πρόβλημα. Το μάθημα Σολφέ. Το μάθημα Το οποίο έγινε μεγάλη κομπίνα εκεί πέρα. Ήταν να πάει για πρωτιά. Ναι, μα τα είπε. Ναι, είμαι σίγουρο και εγώ τα λέω και τα επιβεβαιώνω. Ε, το οποίο ήταν τόσο ευρηματικό και τόσο όμορφο τραγούδι και τόσο ωραία υπομένο. Αλλά πρόσεχε τώρα η γοητεία πια ήταν εκεί. Δεν ήταν τόσο θέαμα ήταν τραγούδι. Δηλαδή, τώρα είναι μόνο θέαμα. Είναι ένα ε, τηλεοπτικό προϊόν ε, το, με το οποίο πραγματικά ζαλίζεσαι από τα εφέ που κάνουν και τις, τα 3D και όλα αυτά και τα λοιπά. Αλλά το υπόλοιπο που είναι. Και όμως το τραγούδι, άμα είναι καλό... Το... Άμα είναι καλό, θα, θα πάρει την το Το 2017 η Πορτογαλία πήγε με ένα τραγούδι... Με αυτό ναι, το παλικάρι, ναι, ναι. το οποίο ναι, νομίζω Ηταν προ... που... η πρώτη φορά που κερδίσε η Πορτογαλία. Ναι ναι, 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 και ήταν ένα συγκλονιστικό τραγούδι. Μινιμαλ. Όλα μπορεί να, να υπάρξουν σε μια Eurovision. Απλά εγώ σου είπα ότι με το Eurovision δεν είναι κάτι το οποίο με εγωιτεύει πια. Να. Και ποτέ δεν με εγωίτευε. Γενικά να σου πω κάτι. Ε, κάποτε μου είχαν προτείνει να πάω στο Σαν Ρέμο, mm -hmm. στο διαγωνισμό του Σαν Ρέμο και αρνήθηκα. Δεν είμαι φαν των διαγωνισμών. Θεωρώ ότι η τέχνη δεν διαγωνίζεται. Για, για τη χώρα σου. Για την Ελλάδα, ρε. που έλεγε και η Πατουλίδου. Ναι, που έλεγε και η Πατουλίδου, ναι. Να σου πω για τη χώρα μου υπάρχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα που μπορεί να, να κάνει από το να πα με ένα τραγούδι τώρα. Αλλά είναι κρίμα, γιατί πιστεύω αυτό το τραγούδι θα κέρδιζε τότε το 91-92. Πάντω δεν μου το είχαν προτείνει για να το στείλω, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ήταν άλλε εποχέ ναι. κρίμα. Πώ σου φάνηκε, πώ σα φάνηκε το τραγούδι που στέλνει φέτο η Ελλάδα που είναι έτσι διαφορετικό. Ιδιαίτερο, ναι, είναι. Διαφορετικό. Εγώ, επειδή αυτή τη στιγμή είμαι συνέχεια σε ένα στούντιο και γράφω, mm -hmm. το άκουσα πάρα πολύ ευευγαλέα ε, ναι, το κομμάτι. Έτσι δεν, δεν... απλά είδα τι γίνεται γενικά ένα μικρο χαμό. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι σίγουρα, ε, όπω άκουσα, και επειδή εκτιμώ πάρα πολύ την Μαρινα Σάτη, γιατί είναι μια υπερταλαντούχα καλλιτέχνη. Δηλαδή, εγώ όταν είχε κάνει αυτή την υπέροχη διασκευή στι στις Κούπε, θα σπάσω Κούπε. Θα σπάσω Κούπε, ήταν δηλαδή, ένα αριστούργημα έτσι, και την εκτιμώ βαθύτατα αυτή την κοπέλα. Ε, για το κομμάτι δεν έχω, α, αν θέλει, γνώμη μουσική, γιατί όπω σου είπα, το έχω ακούσει πολύ φευγαλέα. Αλλά σίγουρα ε, δεν θα περάσει απαρατήρητο. Αυτό είναι σίγουρο. Ε, θα κάνει θόρυβο αυτό το κομμάτι. Εγώ αυτό πιστεύω. Ο ελληνικός στίχος. Γιατί θόρυβο έτσι, μην παραμείνει Ναι, ναι, κατάλαβα. Έτσι. Ότι uh, it, it stands out που λέμε στα... Ακριβώς. Ναι, αυτό ξεχωρίζει. Αυτό, ξεχωρίζει, ναι. είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, σίγουρα όμως δεν είναι κάτι που λες, α, ah, οκ, okay, το έχω ξανακούσει. Ναι. Αλλά υπάρχουν πολλές ε, διχογνωμίες και να σου πω κάτι. Όλο αυτό τώρα που γίνεται, ο ένα του μ' αρέσει, ο άλλο δεν μ' αρέσει, ο άλλο αυτό, παιδιά, ένα τραγουδί είναι. Ναι, σωστό. Δεν τρελαθούμε κιόλα. Το ότι είναι με ελληνικό στίχο, σ' αρέσει. Να σου πω κάτι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Σοφία, έρχεται η ΕΡΤ ναι. του χρόνου και σου λέει: Σοφία, σε θέλουμε στη Eurovision. Με τραγούδι του Κορκολί ή όποιον θέλει. Ναι. Ε, ε, τι κάνει. Mm. Θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ, βέβαια έχω λάβει πάρα πολλά σχόλια από νέα παιδιά ότι πρέπει να πας Eurovision και πρέπει να πας Eurovision. Κοίτα, εξαρτάται τι κάνεις εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο. Ε, σίγουρα θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά. Είναι κάτι παγκόσμιο. Σε βλέπουν και σε μαθαίνουν πάρα χιλιάδες κόσμος. Μήπως εκατομμύρια. Είναι εκατομμύρια, Είναι... εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια. Εκατοντάδες ναι. ναι. Ε, δεν ξέρω, θέλει σκέψη. Mm -hmm. Γιατί και η Σάτη είπε, δεν ήμουν έτοιμη να πάω, αλλά το ξανασκέφτηκα και μου πήρε χρόνο, οπότε είναι κάτι που θέλει σκέψη γενικά η Eurovision. Σοφία μου, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Αλφα με τον Στέφανο Κορκολί και τη Σοφία Μανουσάκη. <Το> Επανήλθαμε στο απόψινό μα τέταρτε στον Αλφα με τον Στέφανο Κορκολί και τη Σοφία Μανουσάκη. Στέφανε, <Το> είπε <Το για τον Γιώργο Χατζινάσιο πριν. Τον είχαμε πριν λίγο καιρό εδώ στο Τετατέτ. Μα είπε ότι η Γαλάνη τον είχε στείλει σε σένα, αν θυμάμαι καλά. Κοίτα να δει τώρα. Εγώ ξέρω από τον Γιώργο ότι ο Γιώργο είχε έρθει σε ένα ρεσιτάλ που είχα κάνει πιτσυρικά όταν ήμουνα. Ναι, στον Παρνασό. Στον, στον... Παρνασό, μπράβο. Καλά, μπράβο, αυτό ε, είναι. Ναι. εκεί και με είχε πρωτοακούσει. Εγώ δεν τον είχα δει. Εγώ το μεταξύ ήμουνα φαν του Χατσινάσκιου Πιτσυρικά. Δηλαδή ήταν, αν θέλει, έλεγα στο Δύο Αθηνών, επειδή στο δύο Αθηνών που πήγαινα τότε, γιατί τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ το Διο και έχει ανοίξει πολύ του οριζοντέ του, τότε ήταν Παναγία μου. Έτσι και τώρα έμεγε να παίξει ε, μία νότα που ήταν λίγο. ξέφευγε το κλασικό και το ακαδημαϊκό, έτρωγες ξύλο στην κυρολεξία. Λοιπόν, ο Χατζινάσιο για μένα ήταν άλοθη. Και έλεγε, Γιατί αυτό δεν είναι ένα κλασικό πιανίστα, διπλωματούχο, σωλή του πιάνου, που μπορεί και γράφει και αυτά. Άρα λοιπόν εγώ θαύμαζα πάρα πολύ τον Χατζινάσιο από τότε. Ε, τον αγαπημένο μου Γιώργο Ο Χατζινάσιο μου κάνει ξέρεις, έχουμε τέτοια, τέτοια σχέση. Που, ε, όπου μετά, όταν γνωριστήκαμε με τον Γιώργο και συνεργαστήκαμε στο ταμπού το 1991, τότε μου είχε πει αυτή την ιστορία. Ότι είχε έρθει λοιπόν, όταν εγώ ήμουν πολύ πτυχητικά, με είχε ακούσει. Και είχε πει τότε στην Μαρία, τη γυναίκα του, ότι αυτό ο μικρό σιωπή θα κάνει σπουδαία πράγματα. Το να συνεπάρχω μαζί του για μένα είναι πέρα από τεράστια τιμή, είναι και ακρό. Ε, η έμπνευση χτυπάει κόκκινο. Γιατί ξέρει τι γίνεται, Δεν παίζουμε ποτέ το ίδιο. Τι εννοώ: Όταν είμαστε στα δύο πια απέναντι, ε, θα ακούσει, τη μία μέρα τη συναυλία και θα έχει να ακούσει την ίδια συναυλία την άλλη μέρα και θα είναι άλλη συναυλία. Υπάρχει τόσο έντονο το, 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 το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού και από εκείνον και από εμένα α, όπου οι, οι μουσικές ανταλλαγές που κάνουμε ή αν θέλεις οι διάλογοι yeah. με τις νότες είναι νομίζω... Ε, τουλάχιστον για εκείνο και για μένα, εμεί περνάμε υπέροχα. Γιατί, όπω είναι στη μένα τα πιάνα, όπω το είδα στο Ιβολογικό Τέντρο, ναι, ναι, ναι. δεν έχετε πολύ καλή οπτική επαφή. Δεν Α, έχουμε, ναι. Άρα, Άρα είναι ναι. με τη μουσική δεν που να, επικοινωνούμε. Να ναι. Γιατί νομίζω ότι παίζοντα μουσική σε δύο πιάνα, αναπνέουμε και εκπνέουμε. Την ίδια στιγμή. Ήσουν με το Χατζινάσιο στο Ταμπού Βέβαια. όταν ε, έκανε την, ε, την pop καριέρα σου, σωστά, τις επιτυχίες σου. Όταν, ξεκι... όταν έγιναν οι Πέντε Άνεμοι. Όταν έγιναν. εκείνη τη στιγμή η, η πρώτη μου, ας πούμε, επίσκεψη στην στη νυχτερινή Αθήνα που δεν τη λες νύχτα, που δεν είναι το Ταμπού, ήταν ένα υπέροχο, ας πούμε, τι να πω τώρα, κέντρο και τα λοιπά με μουσική. Ε, ε, ήταν εκεί το 91, είχα κάνει εγώ τους Πέντε Ανέμους και Βγαίναμε με δύο πιάνα, είχαμε μία μικρή συμφωνική ορχήστρα. Και μετά, πάλι που ξανακάναμε το 98, εκεί φέραμε τη μισή λιδική σκηνή. Και το πρόγραμμα κάναμε όπερε. Δηλαδή. σαν να ήσασταν ναι. σε θέατρο, Και μετά δηλαδή. ο Χατζινάσιο συνέχισε για κάποια χρόνια και Ήταν με ναι. την Τσανακλείδου, με τον Χατζιγιάννη μόλι ήρθε και την Αλέξη. Με τον Χατζιγιάννη μόλι ήρθε, ήμασταν το 98 που. που, που μόνο... κάναμε τότε. Τότε πρωτοπορουσιάστηκε ο Μιχάλη ε, στην Αθήνα. Είχε κάνει. Ε, σ, ε, θυμάμαι και την ιστορία που μου την έλεγε ο Γιώργος, ότι ε, δεν είχε τελειώσει το στρατό και με το που τελείωσε το στρατό ανέβηκε κατευθείαν στην Αθήνα να ηχογραφήσει το άγγιγμα ψυχής. Και κοίταξε τώρα, ε, με αυτό το κομμάτι ο Μιχάλης, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, σε εβδομάδες, μπήκε στις καρδιές όλων των... Και με τη φωνή του, τη φωνάρα, ναι. Εντάξει, εντάξει. Ήσασταν μαζί τα... Το... Τώρα box, ναι. Και πώς ήταν? Κοίτα, θα σας πω, θα πω μία λέξη. Ήταν μία τρυφερή και αγαπησιαρική ατμόσφαιρα, γιατί με τον Μιχάλη μας συνδέει αυτό. Μας συνδέει, δηλαδή, ο Χατζινάσιος είναι ο συνδετικός μας κρίκος. αλλά ο θαυμασμός που τρέφει εκείνος προς τα, για μένα και εγώ για αυτόν είναι συγκεκριμένος και συνειδητοποιημένος. Ε, περάσαμε πολύ όμορφα. Μοιραστήκαμε τι μουσικέ μα, έλεγε εκείνο δικά μου τραγούδια, έλεγα εγώ δικά του τραγούδια. Στέφανε, θα έλεγε ότι νιώθει κάποιε ενοχές για την pop περίοδο σου, την pop καριέρα. Να σου, σου. πω ενοχέ, όχι. Δεν μ' αρέσει να, πω, να λέω τη λέξη ότι νιώθω, ότι μετανιώνω για κάτι. Τα έφερε έτσι. Αν τα είχε φέρει αλλιώ, ίσω ναι, να έλεγα θα προτιμούσα να τα είχε φέρει αλλιώ. Γιατί ποτέ δεν θεώρησα και, δεν το θεωρώ τον εαυτό μου τραγουδιστή. Α πούμε, δεν θεώρησα ποτέ ότι συνέβηκαν ότι γέμισα το Ειρηνή και φιλίε με 25.000 κόσμο ω τραγουδώντα. Δηλαδή, λε, όπα. Αν το γέμιζα με το πιάνο μου, θα είχα πιο πολύ συνειδητοποιήσει ότι εκεί, ναι, που αυτό φυσικά με, με ένα πιάνο δεν το κάνεις, αλλά λέμε. Αλλά επειδή δεν κράτησε πολύ αυτή η περίοδος, γιατί αν κάτσεις και το συνειδητοποιήσεις, ήταν πέντε χρόνια, δεν ήταν παραπάνω. Ναι. Πήρα την απόφαση μόνος μου και είπα δεν το θέλω άλλο αυτό. Και ευτυχώς που η μαμά εταιρεία, η γερμανική εταιρεία, δηλαδή η BMG, το κατάλαβε, και με πήγε στην ορχιστρική μουσική, όπου εκεί βέβαια βρήκα τον εαυτό μου, βρήκα αυτό που μου αρέσει. Το sensitivity τη έγινε επιτυχία και σε, σε πάρα πολλέ χώρε του κόσμου και μάλιστα έκανε και πλατινένιο δίσκο σε, σε χώρες χώρε που. Που ούτε φανταζόμουν. Η Είχα, βραζιλία, το φανταζόμουν στην Ιαπωνία, η Αγγλία, τα, τα ξέρουμε. Ναι, δηλαδή, ήταν εύκολο όμω οικονομικά να πει stop στα πέντε χρόνια. <στονίτρια> Δεν με ενδιαφέρε. Δεν με ενδιαφέρε. Δηλαδή, ξέρει κάτι, είμαι ένα άνθρωπο που επειδή τα χρόνια στο Παρίσι, ξέρεις, δεν ήμουν πέρα από την υποτροφία που είχα, η οποία δεν κράτησε εκεί για πάντα. Έτσι, εγώ με μετά συνέχισα να μένω στο Παρίσι. Έχε, δεν, δεν ήμουν ποτέ ε, κάτω από το, από το, θέμα χρήματα. Δηλαδή, έχω ζήσει άγριε στιγμέ στο Παρίσι. Που είχα ξεμείνει από λεφτά, που έπρεπε να μαζεύω για να πληρώσω τον νίκη μου. Ε, δηλαδή, δεν. Δεν ήταν το οικονομικό. Δεν ήταν το οικονομικό καθόλου. Έχει μείνει α πούμε, στο Παρίσι. Στο Παρίσι, ναι, έχει. τύχει να έχουμε μείνει με μία παρέα και να ανοίγουμε. Θα ε, παίρναμε αυτά τα μπουκαλάκια με σάλτσα ντομάτα και τα, τα βράζαμε, τα κάναμε σάλτσα από πάρα πα, πα, ψωμί. Αυτό. Εντάξει, θα... δεν έγινε και τίποτα. Αλλά θέλω να σου πω ότι ναι, αλλά δεν είχα περάσει και τραγικά, δηλαδή να πω. Γιατί άλλοι άνθρωποι περνάνε τα χίλια ζόρια. Είναι ντροπή να λέω ότι έχω περάσει Οι οικονομικέ ε, έτσι έχω μάθει Βλέπω πάντα το χειρότερο Δηλαδή και λέω Δόξα τω Θεώ καλά είμαι Σε ρώτησα πριν για ενοχές για την pop καριέρα σου Γιατί έχω καταλάβει ότι Η μουσική σου η ιδιοφυΐα Σε έχει κάνει και ακομπλεξάριστο Τι θέλω να πω Π.χ. Μια τεράστια επιτυχία σου Είναι το «Είσαι το τέρι μου» ναι. Τραγούδι τίτλων της γνωστής σειράς Που, ερμηνευσε... που προηγήθηκε ως αρχιστρικό όμως αυτό δεν το. Ναι, ήταν και τη δεύτερη χρονιά ναι. μου ζητήθηκε να γίνει τραγούδι. Δηλαδή δεν ε, είχε θέμα να γράψει για, για σειρά. Όχι, ίσα ίσα. Αλλά, μ' αρέσει κιόλα. Δηλαδή είναι κάτι που. Για λακρεύω. κομική σειρά θα να πω. Όχι, να... όχι. Γιατί δεν έχω. έχω κάνει και το, την διακριτική γοητεία των αρσενικών ολόκληρη ταινία τη Όλγα Μαλέα. Που ήταν μια απίστευτη ανατρεπτική κομμωδία, α πούμε. Εντάξει, αλλά αυτό ήταν Αλλά και κακογιάνι, έτσι. Κακογιάννη, πάνω, πάνω κάτω, και πλαγίω, ο Επίσης ακοπλεξάριστο, όλη η κύπρο και όλη η Ελλάδα τον Δεκέμβριο τραγουδούσε «Τζαμπολαμιόνια». Έκανες <laughs> μια τεράστια επιτυχία <laughs> από το πουθενά. Είναι γνωστό ότι εσύ, γιατί όλοι το ψάξανε, ε, ότι εσύ είσαι ο συνθέτης, Σοφία, εσύ η ερμηνεύτρια. <laughs> ε, θέλω να πω ότι ε, κάνεις πράγματα διαφορετικά. Κοίτα, ε, το να γράψω ας πούμε μουσική για ένα διαφημιστικό σποτάκι, γιατί έχω γράψει και άλλα διαφημιστικά Περμινεύω σποτάκια. Το ερμηνεύω υπέροχα, έχω να σου πω. Πιάνω τις νότες. Ναι, για ah, Α, να θα μου το πεις μετά, θα <laughs> μου το πεις Για να πες. Λοιπόν, ε, είναι στα πλαίσια <laughs> της δουλειά μου. Δηλαδή, ε, έχω γράψει πολλές μουσικές για διαφημιστικά ε, σποτάκια. Ε, που... Αυτό πάντως έκανε τρομερή επιτυχία. Έτυχε και έκανε. Ήταν μια στιγμή έμπνευση. Ήταν υπέροχο το ταινιάκι. Έτσι, όπως έχουν δικαιωθεί τραγούδια μου ε, μέσα θες, από ναι. διαφημιστικά, το θες, να, να ναι. μια ιστορία ας πούμε, το το θες, με το θες που το είχε πει ο αεμιστός, ο Δημήτρης Μητροπάνος, αλλά κυρίως το θες, για το κάποιες φορές είχε κάνει επιτυχία. Mm -hmm. Το θες που δεν έκανε καθόλου επιτυχία, και αυτό επειδή τότε, όταν βγήκε, αποφάσισαν κάποιοι παραγωγοί ραδιοφωνών ότι έχει πολλά λόγια ότι δεν είναι ραδιοφωνικό δηλαδή. Εγώ πάντως το ΛΑΒ θυμάμαι ότι το παίζαμε, μας άρεσε. Καλά, εσύ έχεις μια άλλη φιλοσοφία και μια άλλη, ε, αν θέλει και πρέπει να το και τη Μίνσο, αυτό, γιατί εσύ ακούς την ουσία και την ψυχή του τραγουδιού. Ήταν και το «Σβήσε το φεγγάρι» σαρωτικό. Κοιτάξτε, το «Σβήσε το φεγγάρι» σε στίχους του Νίκου, του, του Μωραϊδη, ναι. ε, ήταν ένα ε, de facto, αν θέλει, ζεμπέκικο, μητροπανέικο, Έτσι. Η μπαλάντα το θες που ήταν μια Ιταλικό ροκ μπαλάντα σε στίχους της Ρεβέκας Ρούση ε, ήταν επίσης ένα κομμάτι πάρα πολύ Μητροπανέικο. Δηλαδή πήγαινε πάρα πολύ στη φωνή του. Αλλά τα ραδιόφωνα δεν το πέρασαν. Και μετά από δέκα χρόνια έρχεται ένα διαφημιστικό και το βάζει σαν μουσική υπόκρουση ε, και γίνεται ο χαμός. Γίνεται ο χαμός. Άρα λοιπόν, είναι αυτό που λέω καμιά φορά, μην αφήνει έναν ε, υποτίθεται η να επέμβει στην ψυχή σου και στο γούστο σου. Σωστό. Εσύ άκου και αν σ' αρέσει άκου το και μην ακούς κανέναν άλλον, έτσι. Λειτουργεί και ως μέντορα σου πλέον ο Στέφανος Κορκολής, Σοφία, δηλαδή του έχεις τυφλή εμπιστοσύνη. Βεβαίως, βεβαίως. Ό,τι έχω μάθει είναι χάρη στον Στέφανο Κορκολή. Ε, είναι σχολείο για μένα. Το ότι είμαι δίπλα του και συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια, όλα τα έχω μάθει από εκείνον. Θέλω να μου πει μια ιστορία έτσι που Έμαθε από τον Στέφανο ή πώ σου διηγήθηκε ο Στέφανο από το παρελθόν του ή από τι συνεργασίε του, που σου έκανε εντύπωση που σε εξέπληξε. Κοίτα, η συνεργασία που είχε με την Άλκη της Πρωτοψάλτη, διότι έκαναν και πάρα πολλά χρόνια, νομίζω, στον Καζάρτε πια Ναι, φωνή. και έχουμε γυρίσει όλοι. Και έχουν κάνει πάρα πολύ ωραίου δίσκου. Ε, ήταν μια πολύ αγαπησιάρικη έτσι, σχέση, συνεργασία. Και... Αυτό κρατάω κι εγώ από αυτό, ότι δουλεύουμε ομαδικά, δεν υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτή τη δουλειά ναι. και βγαίνει κάπου όμορφα όλο αυτό στην πορεία. Σωστά τώρα που είπε με την άλκη στην ναι, με την άλκη έχω μια σχέση δοκιμασμένη σχέση. Δοκιμασμένη, δηλαδή, αν με ρωτήσει ποια είναι η κολλητή σου φίλη, εγώ θα σου πω είναι η άλκη στην Γιατί... Καρδιακή, καρδιακή φίλη. Γιατί? Διότι... Ε, η Άλκη είναι ένας άνθρωπος που αφού σε σκανάρει, γιατί, έτσι, αν πάρεις το τηλέφωνο και τις πεις «Σε χρειάζομαι», θα είναι εκεί. Είναι κάτι το μοναδικό αυτό που έχει αυτή η γυναίκα. Πέρα από τα, όλα τα υπέροχα τα άλλα που έχει και τα ξέρουμε. Πώς ενσάνθηκες Έγιναν έτσι δύο-τρία πράγματα που την έπεσαν στην Άλκηστη. Δηλαδή ήταν στεναχωρέθηκα, α... στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Ε, στεναχωρέθηκε και εκείνη, άσχετα δεν το δείχνει, αλλά δε, να σου πω κάτι. Είναι τόσο δυνατή η Άλκηστη, ε, που έχει την, ε, ε, αν θέλει, την ιδιότητα να τα αναλύει βάθο και να, και να τα τελειώνει εκεί στην, στην πραγματική του διάσταση. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Να τα τελειώνει στην πραγματική του διάσταση. Λέω σε. Η Άλκηστη είναι η Άλκηστη. Ε, η Άλκηστη γεμίζει γήπεδα, ε, έχει μια καριέρα αδιανόητα, σπουδαία, είναι στο εξωτερικό, γίνεται χαμό. Δηλαδή, τι να λέμε. Δεν είναι να είναι απίστευτο τη σημερινή εποχή ότι μπορεί να κάνει ένα ολίσθημα, ένα στραβοπάτημα και αμέσω να πέσουν να σε κατασπαράξουν. Μα πέφτουν να σε κατασπαράξουν τόσοι άλλου πλέον, έτσι έχουμε φτάσει. Δηλαδή, Χωρί ολίστημα πέφτουν. Φαντάζομαι να κάνει και, και λίγο. Τι ολίστημα. Άρα φαντάζομαι εσύ ω φίλο, πήρε τηλέφωνο, προ, προσπάθησε να. Σαφώ και πήρα. Αλλά ε, ξέρει κάτι, είναι η Άλκηστη, σου λέω και πάλι. Ένα πάρα πολύ δυνατό άνθρωπο και ξέρει πάρα πολύ καλά να μετράει το μέγεθο στην πραγματική του διάσταση και χωρί καμία άλλη. Ε, τι εννοώ. Να το μεγενθύνει, οτιδήποτε κτλ. Ένα άλλο ε, καλλιτέχνη που αγαπά πολύ από ό,τι ξέρω είναι ο Γιώργο Νταλάρα. Βέβαια. Που που είναι... Τον σέβομαι πάρα πολύ. Που είναι ένα μεγαθύριο. Καλά, είναι, είναι η ιστορία του τόπου μα ο Γιώργος. Ε, 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 εγώ δεν έχω την τύχη να έχω γράψει πολλά κομμάτια. Απλά είχα δύο σημαντικέ στιγμέ με τον Γιώργο. Ε, ήταν όταν ε, του έγραψα, μάλλον τον γνώρισα στην Dulce οι mm Ντούλτσε -hmm. Πόντε. Ah, α, εσύ την είχε το πάει η Eurovision. Ναι, ναι βεβαίω και είχε πάει και είχε πάει άπατη. Oh, εντάξει, όχι όταν. Για το, ε, το λέμε τώρα. Εντάξει, το γελάω. Yeah. Γιατί ξέρει, με την Ντούλτσε είμαστε και λίγο οικογένεια. Φωνάρα. Ε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια που γνωριζόμαστε. Έχουμε γυρίσει όλο τον πλανήτη μαζί. Δηλαδή, έχουμε κάνει πολλά πράγματα μουσικά με την Τουρσπον. Άρα, εσύ τη γνώρισε στον Ταλάρα. Έτσι έγινε η γνωριμία. Ναι, θυμάμαι. Πήγαμε με τον Γιώργο στη Λισαβόνα. Ξέρω τι θα μου πει για τον Γιώργο. Ο Γιώργο δεν, δεν νομίζω ότι είναι. Κοίταξε, είναι ένα άνθρωπο. Επίση και αυτό έχοντα διαγράψει μια τόσο μεγάλη πορεία. Ε... Δεν πρέπει να του ακουμπάμε αυτού του ανθρώπου. Αυτό εγώ πιστεύω. Είναι. είναι... Είναι αλλού. Είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Μπορεί κάποιοι να θεώρησαν ότι ξέφυγε, ας πούμε, με τον τρόπο που μίλησε ή με, το αυτό, ή με τον τόνο, μάλλον, όχι με τον τρόπο, γιατί πάντα είναι ευγενή ο γερό. Δεν τον έχω ακούσει να έχει πει κάτι αγενέ. Ο τρόπο ίσω να ήταν έντονο, αλλά και πάλι δεν του ακουμπάμε. Δεν έχουμε πολλού. Δεν έχουμε πολλού. Πάμε σε ένα άλλο μύθο, λοιπόν. Έχω ακόμα δύο μύθους που θέλω να σε ρωτήσω. Ε, Μέρη Χρονοπούλου που είπα πριν. Συγγενή σχεδόν. Η Μερούλα μου, η Γλυκιά, ήταν ένας περίφανος άνθρωπος. Υπέρτατο ταλέντο. Ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Πολύ θα φτάσω και εκεί. Ε, μεγάλωσε με πολύ σκληρές αρχέ, αρχές. Δηλαδή είχε μία μάνα που ήταν... τι μου έχει πει η ίδια, έτσι. Τα, το είπε και στη συνέντευξη. Ναι. Τι, τίρανο, ε, δεσποντική. Ναι, αλλά όμως ε, ήταν... Ε, μία απίθανη ε, μουσική προσωπικότητα, γιατί δεν, όλοι ξέρουμε την, την Χρονοπούλου ως μία πολύ σπουδαία ηθοποιό, ήταν και σπουδαία ε, τραγουδίστρια. Μα είναι κλασικά τα τραγουδιά Ακριβώς, και ήξερε μουσική πάρα πολύ. Α, και ξέρεις, ε, πέρασε πάρα πολλά χτυπήματα, δεν το βάζει κάτω. Ε, εγώ θυμάμαι τις ατελείωτες ώρες που μιλάγαμε στο τηλέφωνο, γιατί ένα τηλεφώνημα με τη Μέρη ήταν ένα απόγευμα, Έτσι επειδή δεν ήταν και εύκολο να πάω, έμενε πάρα πολύ μακριά, ε, είχαμε, κλείναμε το ραντεβού μας κάθε Κυριακή Απόγευμα, το τηλεφωνό μας και θα λέγαμε τα χίλια δύο Όταν άκουσες για το θάνατο της... Ε, σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα γιατί ήταν λίγος, πριν λίγες μέρες είχαμε μιλήσει και μάλιστα εμένα μου έλεγε πάντα Θέλω να ζήσω ακόμα, θέλω αυτό, θέλω γι' αυτό το πολεμάω. Πάντω, ε, αυτή η γυναίκα θεωρώ πω αν δεν τη είχε συμβεί αυτό που τη συνέβη, θα ζούσε ακόμα και θα ήταν κοντά μα και θα ήταν δίπλα μα και θα είχαμε αυτή τη λάμψη όλοι μα. Γιατί παίρναμε όλη η λάμψη. Εμένα μου φάνηκε περίεργο που έμεινε μόνη τη στο σπίτι με αυτά τα είναι θέματα. Είναι πολλά τα, τα, τα θέματα εκεί, αλλά και με αυτή τη δεν νομίζω εκεί. ότι είναι ούτε η δική σου ούτε η δική μου αρμοδιότητα να μπούμε σε τέτοια θέματα. Γιατί τώρα ακούγονται διάφορα κτλ. Το θέμα είναι έφυγε ο άνθρωπο και, και αυτό. Πε μου για Μαρινέλα. Λοιπόν, η Μαρινέλα. Αχ, Πώ έγινε η συνεργασία σα, εσύ το επιδίωξε, Όχι. Αυτή... όχι. Ε, η συνεργασία έγινε, αν θυμάμαι καλά, ε, μέσω τη εταιρεία τη Ζωσκογραφική, ότι ήρθε η στιγμή να γράψει για τη Μαρινέλα. Και... BMG ήταν τότε. BMG, ναι. Βρεθήκαμε λοιπόν με τη Μαρινέλα. Υπέροχο άνθρωπο. Και άλλη τι, τι λέμε τώρα. Θα πω κάτι επιγραμματικά. Εγώ ήμουν ένα πιτσιρικάς, α πούμε, έτσι. Η Μαρινέλα ήταν η Μαρινέλα. Πάμε πρώτοι να γράψουμε φορά στο στούντιο. Εν μεταξύ, τα περισσότερα τραγούδια από αυτό το δίσκο τα έχει γράψει η μάνα μου, σε στίχους. Αγαπιόντουσαν πάρα πολύ. Και με τη Μαρινέλα, η μαμά σου. Ναι, ναι, ναι. Μα κοιτάξτε, δεν ήταν η μαμά μου. <χε> ε, γενικά ένα άνθρωπο που άμα την μπορούσε να τη γνωρίσει, γιατί δυστυχώ είναι πάρα πολύ άρρωστη. Αυτό θα σου λέγα τώρα, δεν έκανα τα τετ, αλλά είναι χρόνια άρρωστη από τον καιρό ναι, που σου είναι ναι, ναι. παιδί. Βέβαια. Και μάλιστα να. ο άνθρωπο που τη βοήθησε πάρα πολύ στην αρρώστια τη ήταν ένα Κύπριο γιατρό, είναι ένα Κύπριο γιατρό, ο Λεύκο ο Μίτλετον, που εγώ τον μνημονεύω πάντα και είναι ένα αγαπημένο άνθρωπο για μένα. Είναι, είναι ο άνθρωπό μου, όπω να σου πω. Πώ λέγεται αυτό που είχε, μαμά σου, Μια ασθένεια γκράβη, αλλά είναι μια, σε μια μορφή πάρα πολύ τη ίδια τη μία στένε, μια πολύ ιδιαίτερη μορφή, εν πάση περιπτώσει. και θέλω να Μαρινέλα πω, και μαμά. Μαρινέλα ναι. λοιπόν και μαμά. Ε, τη στέλνανε κάτι στη χάκια τη Μαρινέλα, δεν τη αρέσαν. Τη Μαρινέλα έπαιρναν. Έλα, βρεάντα. Σε παρακαλώ, τη έλεγε. Φτιάξε κάτι. Και καθόταν η μητέρα μου έγραφε. Τη αρέσαν τη Μαρινέλα, τέλο πάντων έτσι λοιπόν. Εγώ όμω δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η ντίβα, με την καλή έννοια, δίβα, έτσι, η δίβα, έμπαινε στο στούντιο να τραγουδήσει η αγωνία της, αν θα μου άρεσε. Αυτό ο σεβασμός στο συνθέτη που δεν βλέπεις τώρα, δεν είναι, όχι απλά δεν υπάρχει σεβασμός σε συνθέτη, δεν ξέρουν καν τι θα πει συνθέτης. Και αυτή η γυναίκα να μου λέει, Στέφανε μου, σου άρεσε όπως το είπα. Της συγκλονιστικό. Είσαι σίγουρος ή μου το λες για, να, για ευγένεια. Δηλαδή, η αγωνία τη Μαρινέλα. μπορώ λοιπόν, να σου πω. Θα έπρεπε όσοι τραγουδάνε και το έχουν πάρει στα σοβαρά και θέλουν να γίνουν τραγουδιστέ να μελετήσουν αυτέ τι προσωπικότητε. Γιατί σίγουρα θα γίνουν και καλύτεροι άνθρωποι. Θέλω να μου πει για ένα μύθο υπερεονόβιο, <laughs> ο οποίο είναι και συγγενή σου. Ο Μίμης Πλέσας. Ε, πώς ακριβώς είστε συγγενείς? Είναι ε, μακρινό συγγενής από το σόι τις μητέρας μου, γιατί είναι από Ιταλία, Ζάκινθο, είναι ξέρεις, εκείνη η μεριά. Αλλά αυτό που με κάνει πιο συγγενή είναι ότι έχω βαφτίσει την Ελέανα. Πώς είναι να έχεις ας πούμε, μια συγγενική σχέση με ένα μύθο του ελληνικού τραγουδιού? Ε, εγώ θα το έλεγα αλλιώ, Θα έλεγα πώς είναι να έχει σχέση με έναν υπέροχο άνθρωπο που είναι ο Μίμη Πλέσας. Και η οικογένεια. Και η Λουκίλα. Και βέβαια και η Ελένα, που όπως είπα την έχω βαφτίσει. Α, ξέρεις, κάθε φορά που πάω στο σπίτι, ε, περνάω όμορφα γιατί είναι ο Μίμης, δεν είναι ο Πλέσας. Αν είναι κατανόητο αυτό που λέω. Αλλά όταν καθόμαστε στο πιάνο και αρχίζουμε και αυτοσχεδιάζουμε και παίζουμε, Κοιτάξτε, τελευταία φορά που πήγα πρόσφατα, κάσαμε στο πιάνο, είναι 100 χρονών. 100 χρονών. Ε, παιδιά, ήταν φοβερό αυτό. Δηλαδή, ο κόσμο και παίζαμε, και ανταλλάσσαμε τα χαμογελά μα, κάναμε ίδιε αρμονίε και μου, μου κλείνει το μάτι. Δηλαδή, ξέρει, όλα αυτά. Και τώρα ετοιμάζει το φεστιβάλ Αθηνών μια πολύ σπουδαία συναυλία για τα 100 το χρόνια. Να είναι γερό, να έρθει τη, να, να την χαρεί. Θα είμαστε όλοι εκεί, όσοι τον αγαπάμε, όσοι τον τιμάμε. Είπε η Λουκίλα πρόσφατα ότι έφτασε τα 100 μιμής γιατί πάντα έκανε ό,τι ήθελε και δεν έφαγε ποτέ του κρέας. Ναι. Αλλά έτρωγε αυγά συνέχεια. <laughs> <laughs> Είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι έρχεστε συχνά στην Κύπρο. Θα ξανάρθετε 23 και 24 Απριλίου στο Μαρκίδιο Θέατρο mm -hmm. στην Πάφο μαζί με τον Γιώργο Χατζινάσιο, mm -hmm. θα είναι και ο Δόρο ο μαζί σα εισιτήρια από ticketmaster.ly και ACS courier. Η τελευταία φορά που ήρθατε, Στέφανέ, ήταν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καρκίνου και βρεθήκατε το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθο, στην Κύπρο. Ήταν μια εκδήλωση στο πλαίσιο τη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου, στο πλαίσιο τη παγκόσμια εκστρατεία, με κεντρικό μήνυμα: Ενώνουμε τι φωνέ μα και yeah. αναλαμβάνουμε δράση. Ω άνθρωπο που βίωσε, πάλεψε τον καρκίνο και που. Το είπες δημόσια. Όταν κάποιος μάθει ότι πάσχει από καρκίνο, θα πρέπει να το φοβηθεί Κοίτα. ή όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε λέγοντας πρώτα απ' όλο ότι δεν το ξεπέρασα. Το, 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 ακόμα έχω και ακόμα είμαι ε, πώς να το πω... Ε, α, το παλεύεις. Το παλεύω, κάνεις, ναι. τις, κάνεις θεραπείες κατά καιρούς. Κατά καιρούς, εντάξει, όσο ο χρόνο περνάει και δεν έχει συμπτώματα τόσο καλύτερα. Αλλά. Να. Λοιπόν. Δηλαδή, πόσα χρόνια τώρα. Ε, κοντεύω τα δέκα. Μάλιστα. Okay. Ναι, Οκ. Ε, λοιπόν. Ε, κοίταξε να δει κάτι. Όταν μαθαίνει ότι το έχει, επειδή ε, έχει την αίσθηση πάντα ότι δεν θα σου συμβεί σε σένα. Mm -hmm. ε, και επίση, ε, ε, εγώ ανήκω και στην κατηγορία πολλών που δεν δίνουμε σημασία σε ένα σύμπτωμα και το περνάμε έτσι λίγο ντούκο και δεν πάμε στο γιατρό. Και δεν πάμε στο γιατρό, κυρίω εγώ τουλάχιστον, γιατί ε, φοβάμαι μην πει ότι έχω κάτι. Δηλαδή, ε, είναι αυτό το περίεργο συνέστημα που έχει. Ενώ μπορεί να, να πα στο γιατρό, να σου βρει κάτι στην αρχή του και να στο τελειώσει και να γλιτώσει από πολλά βάσανα. Ε, στη δική μου περίπτωση όταν το έμαθα, γιατί το έμαθα και πάρα πολύ άγαρμα. Ε, ο δικός μου γιατρός είναι λίγο... Ε, δηλαδή, όχι λίγο και καλά κάνει, δεν θα σε ωραιοποιήσει ε, τίποτα, θα σου πει ακριβώ τα πράγματα. Ε, εντάξει, ε, να αυτό το ξαναπεί, έχασα την γη κάτω από τα πόδια μου. Δηλαδή, <συσχεσίλια> αλλάζει όλη η ζωή, αλλάζει το σύμπαν. Ε, ε, αφού έκανα την πρώτη επέμβαση που είχε πολύ πόνο και τις πρώτες μου θεραπείες, εννοώ χημειοθεραπείες... Ε, ε, μετά άρχισα να βλέπω πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, οτιδήποτε ήταν τοξικό γύρω μου, οτιδήποτε όμω, το πέταξα. Οτιδήποτε. Και ανθρώπου. Κατά, το κατά του ανθρώπου, ναι. Αλλά θέλω να πω το τσιγάρο, α πούμε, που ήταν η αιτία τη ε, αρρώστια μου, έτσι. 100%. Ε, άνθρωποι, καταστάσει, δουλειά. Δηλαδή, οτιδήποτε ε, ένιωθα ότι μου δημιουργεί άγχο. Ε, στρες, όλα αυτά γεια σας Για πάντα. Ε, από εκεί και πέρα, αυτή η αρρώστια πλέον έχει γίνει ε, μια ε, καθημερινότητα. Δηλαδή, παλιά την ξορκίζαν οι άνθρωποι. ντρεπότησαν να πούνε ότι έχω αυτή την αρρώστια, λες και ήταν κάτι το, το κακό. Δηλαδή, κακό είναι, αλλά να το, το πει. Πλέον και με αυτό που κάνουν, ας πούμε, όπως να αυτό που ανέφερε το ότι ανοίγονται στον κόσμο και ότι ο κάθε ένας μιλάει πια με μια εξωστρέφεια για αυτό το οποίο έχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι μια πραγματικότητα, η μια πραγματικότητα αυξανόμενη δυστυχώ, διότι το άγχος είναι αυξανόμενο, άρα γιατί το άγχος είναι μεγάλος παράγοντας για αυτό το, το διάολο, αλλά όπως καταλαβαίνει, δεν πρέπει πια να φοβόμαστε ούτε να το πούμε, ούτε να φοβηθούμε να πάμε στο γιατρό και κυρίως το να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις που ούτως ή άλλως καλό να κάνουμε από μία ηλικία και μετά όλοι οι άνθρωποι ένα τσεκ κάθε χρόνο να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Η συμβουλή που δίνεις σε κάποιον που το μαθαίνει είναι στην αρχή. Ε, βασικά ψυχραιμία. Δεν, δεν, ισχύει όμως. Δηλαδή, εγώ δεν, δεν ήμουν ψυχραιμός όταν το πρωτόμαθα. Αλλάζει ο κόσμος, είναι αυτό που σου είπα, αλλάζει το όλο στο σύμπαν. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι όταν εγώ πήγα να κάνω τις πρώτες μου θεραπείες ε, και είδα ε, στους ανθρώπους που είχαν ε, και περιμένανε για να κάνουν αντίστοιχε θεραπείες, ε, είπα, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά σε σχέση με αυτά που είδα γύρω μου. Έτσι. Πρόληψη να προσέχουμε γενικά. Το κάπνισμα οπωσδήποτε είναι το μόνο, το μόνο, που θέλω να πω είναι μην καπνίζετε. Δηλαδή το κάπνισμα πραγματικά δεν είναι ο καπνός, δεν είναι η νοικοτήνη. Είναι όλα αυτά τα συστατικά που έχει μέσα το τσιγάρο. Σε καπνίζες πολύ, ε. Τι κάπνιζα πολύ. <σχελίδι> <σχελίδι> Ήμουν με ένα τσιγάρο στο χέρι, ήταν φοβερό. Αφού καμιά φορά να τρέχω, ξέρεις, σε φωτογραφίες που έχω σε άλμπουμ από το παρελθόν και δεν υπάρχει μία να έχω χωρίς τσιγάρο. Μόνο οι πολύ παιδικέ μου είναι χωρί σιγά, φοβερό. Η μαμά σου τι, τι σου είπε μόλι, τι το είπε. Εντάξει, εντάξει. Υπήρξε ένα γενικά σοκ, επειδή ξέρεις, έχω μεγαλώσει μια οικογένεια που, που υπάρχει πάντα μια έστω και. Ε, πώς να το πω τώρα. Δεν, δε, δεν εκδηλώνουμε με τρόμο τα συναισθήματά μας. Δηλαδή, θα κρατάμε σε ένα επίπεδο, υπάρχει μια ψυχραιμία. Ε, τίποτα. Μια αγροθιά οικογένεια στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα μέλος της οικογένειας. Ήρθε άτομο, ήρθε κάποιος ή κάποια και σου είπε, κύριε Κορκολί, έμαθα ότι έχω καρκίνο και σας είδα σε μια συνέντευξη, σε μια εκπομπή, που μιλήσατε για το δικό σας θέμα και πήρα θάρρος. Όχι. Όχι, δεν μου έχει συμβεί αυτό. Δεν μου έχει συμβεί. Δεν μου έχει αυτό και να σου πω και κάτι άλλο. Ε, όπως είπα, η μορφή καρκίνου που έχω που είναι σε ένα βαθμό αντιμετωπίσιμη ε, δεν είναι τόσο όσο άλλες μορφές που ε, θα ήμουν εγώ ο άνθρωπος για να δώσω θάρρο σε κάποιον άλλο συνανθρώπο άνθρωπό μου. Ε, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό που έχω δεν είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρό όσο άλλες μορφές καρκίνου. Απλά, αυτό το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό είναι ότι ε, αν ένας άνθρωπος θέλει να μοιραστεί μαζί μου, εγώ είμαι ανοιχτό. Δηλαδή, αν στο το ένας θέλει να έρθει και να μου πει θα ήθελα πέντε λεπτά από το χρόνο σου να είναι και μία ώρα και να είναι και παραπάνω και να μοιραστώ τις εμπειρίες μου, ενδεχομένως να μπορέσω έτσι να τον βοηθήσω και τα λοιπά. Έτσι. λοιπά, και, Με αυτό. Εξού και κάνει ε, διάφορε φιλανθρωπικέ εκδηλώσει όπω αυτή στην οποία γνώρισε την Σοφία Φέβαια, στο Ηράκλειο και, 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 αυτή και στην προσεξέ, Κύπρο. Όταν που είπα. την είχα κάνει αυτή την συναυλία, δεν με είχε χτυπήσει. Α, ήταν πριν. Ναι, ήταν, δηλαδή ήταν, εκεί. Πώ να σου πω, αλλά δεν είχα μάθει ακόμα ότι τον είχα τον καρκίνο, αλλά δεν το είχα μάθει. Ναι. το είχα μάθει. Γιατί δεν είχα συμπτώματα. Τίποτα, σύμπτωμα μηδέν. Και με εξετάσει το βρήκε. Με εξετάσει και με μία, ας πούμε, ένα κάτι περίεργο πόνους που δεν του ξαναείχα σε ένα σημείο. Σοφία Μανουσάκη, Στέφανε Κορκολί, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το απόψη μα. Εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαραθώνιο. Καλή μια χαρά ήταν. Η μέρα, πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα. Τόσο για εμά. Περνάμε πάντα ωραία μαζί σου. Ευχαριστίε και σε εσά που ήσασταν και απόψε μαζί μα. Να ευχαριστήσουμε το ξενοδοχείο Athens Plaza στην πλατεία Συντάγματο που μα φιλοξένησε και το ταξιδιωτικό γραφείο Xenos Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση τη απόψινής εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την επόμενη Κυριακή 6 και 45 τέταρτε τέτ στον Α. Να είστε καλά, καλό σα βράδυ.